Καταρχήν, είναι σημαντικό το ότι το αυτονόητο έγινε πραγματικότητα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διάλογος μεταξύ διαφόρων ασφαλιστικών κλάδων και της πολιτείας. Νομίζω ότι καταφέραμε να πούμε πολλά αρκετά πράγματα, είτε σε ένα πιο ανεπίσημο πρωινό που είχαμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Υπουργό, αλλά και αργότερα να καταθέσει πολύ συγκεκριμένα ο Υπουργός τις προθέσεις της κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτός ο διάλογος να συνεχίσει. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα συμφωνούμε πάντα, αλλά όσο υπάρχει διάλογος, νομίζω αυτό βοηθάει όλους. Για τη χρονιά που διανύουμε και κυρίως θα έλεγα για τη χρονιά που έρχεται. Οι προοπτικές, είμαι γενικώς ένας αισιόδοξος άνθρωπος και κοιτάω και βλέπω πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Η ανάπτυξη της οικονομίας από μόνη της βοηθάει, δημιουργεί νέα ασφαλιστέα ύλη, οι επενδύσεις δημιουργούν επίσης ασφαλιστέα ύλη. Η υγεία είναι ένας κλάδος που αναπτύσσεται και οι οποιασδήποτε εξελίξεις και με τη βοήθεια της πολιτείας με φορολογικά κίνητρα στον ασφαλιστικό, σε όλο το ασφαλιστικό θα βοηθήσει σίγουρα και τη δική μας αγορά. Από εκεί πέρα ο καθένας από εμάς, η κάθε εταιρεία οφείλει να έχει τα κατάλληλα προϊόντα και να μιλάει απλά και κατανοητά στον Έλληνα καταναλωτή για να μπορέσει να κατανοήσει πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του. Πώς μπορεί να μεταφραστεί παραγωγικά μια έτσι βοήθεια και στήριξη της κυβέρνησης? Από πλευράς αριθμών, τι μπορούμε να περιμένουμε? Δεν θα ήθελα να βάλω έναν αριθμό. Νομίζω ότι και μόνο οι προθέσεις δημιουργούν συνθήκες για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Έχουμε χρόνο, δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί ούτε η πολιτεία ούτε εμείς, διότι χρειάζεται πάρα πολύ να μιλήσουμε και να μιλήσουμε από κοινού και να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. Άρα τα νούμερα, οι παραγωγές και η ανάπτυξη θα έρθει, θέλει υπομονή, σκληρή δουλειά από όλους και να μιλήσουμε πάρα πολύ στον κόσμο για να καταλάβει.